για να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν μάλλον την απίστευτη αυτή η τραγωδία, η οποία από ό,τι φαίνεται δεν έχει τέλος και σε ό,τι αφορά το κομμάτι των θυμάτων και σε ό,τι αφορά όμως το θέμα των υποδομών. Να δώσουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Δύο οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν χώρα αυτήν την ώρα, με σημείο αναφορά στον εντοπισμό δύο αγνοωμένων, ενός 27χρονου και ενός 62χρονου, βεβαίως στιγμές αγωνίας για τις οικογένειες, κάποιοι εκ των οποίων βρίσκονται στο θριάσιο νοσοκομείο και κάποια άλλα μέλη οικογενειών βρίσκονται στο σημείο που γίνονται οι δύο επιχειρήσεις. 16 νεκροί, 4 οι αγνοούμενοι, 500 σπίτια που έχουν καταστραφεί, 450 καταστήματα που έχουν καταρρεύσει και βεβαίως το 70% στην περιοχή της Μάνδρας χαρακτηρίζεται περιοχή που έχει καταρρεύσει. Ένας οικισμός ο οποίος είναι ουσιαστικά χτισμένος πάνω σε ρέμα. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό βίντεο και επιστρέφουμε στο στούντιο. Έλα, ηρέμησε, ηρέμησε, άντε. Ηρέμησε. Έλα, θα τα φτιάξουμε πάλι όλα. Τα έριξε όλα και τα ρήμαξε όλα, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Αφού έριξε τις πόρτες, φανταστείτε τι έχει γίνει. Τουλάχιστον έχεις επάνω, εγώ τις έχω στην ταράτσα. Πένθος για τους ανθρώπους που χάθηκαν. Αγωνία για αυτούς που αγνοούνται. Και βεβαίως, άνθρωποι που είδαν τις περιουσίες τους μέσα σε λίγα λεπτά να καταραίουν και να σκεπάζονται κάτω από τόνους λάσπης. Και από πρόπερση που είχε γίνει πάλι κάτι, ήρθαν εδώ, μας πήραν, καταγράψαμε αιτήσεις, τα πάντα. Το αποτέλεσμα ήταν μηδέν, δεν έχουμε πάρει τίποτα. Πάνω από 200 τα οχήματα που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά της βροχής, ενώ μεγάλη καταστροφή σε 500 σπίτια και πάνω από 350 καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Μάντρας, της Μαγούλας και της Νέας Περάμου. Η καρδιά μου ακόμα πονάει. Τύπος ήτανε. Ακούσαμε τη φωνή και βγήκαμε ίσα που προλάβαμε. Η αδιαφορία με νοιάζει. Κάτοικοι αρκετών περιοχών της Δυτικής Αττικής προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται. Μάταια όμως, καθώς τα σπίτια τους μέσα έχουν γεμίσει με λάσπη και νερό, η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Σηκώθηκα, δεν έβρεχε και σηκώθηκα και ακούω ένα βουητό. Και έφευγε το παιδί για δουλειά. Δηλαδή θα πνιγόταν και το παιδί με το αυτοκίνητο. Και ήρθε το αυτό, έσπασε τις πόρτες, έσπασε τα αυτά και τα αναποδογύρισε όλα. Πάνω από 15 άνθρωποι νοσηλεύονται στο θριάσιο νοσοκομείο, δύο εκ των οποίων σοβαρά, ενώ στιγμές αγωνίας βιώνουν οι οικογένειες των αγνοούμενων. Ξυπνήσαμε 7 η ώρα το πρωί, ανοίξαμε την πόρτα και ξαφνικά είδαμε τη θάλασσα να έχει φτάσει στη Μάντρα στο σπίτι μας. Τα νερά, η βροχή δεν ακουγόταν, ακουγόταν η βοή του νερού που κατέβαινε. Στη Μάνδρα μετέβει απόψε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου και παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στην περιοχή της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Φιβών, ο κ. Τσίπρας ενημερώθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Βασιλείου για την πορεία αντιμετώπισης των συνεπειών από τις χθεσινές φωνικές πλημμύρες. Οι κάτοικοι στη Δυτική Αττική καταγγέλουν ολιγορία των αρχών, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να προχωρήσει στην αποζημίωση των πληγέντων, καθώς η κακοκαιρία, πέρα από φωνική, έχει επιφέρει και ολική καταστροφή σε περιουσίες ανθρώπων. Άρχισαν να πέφτουν μάντρες, να φεύγουν δέντρα. Ένας χαμός. Πάθαμε απίστευτο πανικό, δηλαδή. Λόγω του εθνικού πένθους, μεσίστιες σχηματίζουν οι σημαίες σε όλα τα δημόσια κτίρια της ελληνικής επικράτειας. Απίστευτες εικόνες, απίστευτη καταστροφή και μια χώρα σε τρίμερο πένθος. Σε τρίμερο πένθος, να πούμε ότι αύριο ο Πρωθυπουργός συγκαλεί νέα ευρεία σύσκεψη το πρωί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Θα μπουν στο μικροσκόπιο όλα τα νέα δεδομένα. Υπάρχει και μια αγωνία όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δίνει στη συγκεκριμένη περιοχή ένταση των φαινομένων, όχι όμως στο βαθμό που προκάλεσε και αυτή την μεγάλη καταστροφή. Και να πούμε ότι η είδηση και σήμερα μονοπολεί το ενδιαφέρον της παγκόσμιας επικαιρότητας. Να πούμε ότι 4 γερμανικά μέσα από το πρωί, ένα εκ των οποίων και η ZDF, μεταδίδει ζωντανά την εικόνα από την Αθήνα, ενώ οι ειδικές αναφορές σε BBC, Sky News και CNN είναι μια είδηση που πραγματικά προκαλεί τον ανθρώπινο πόνο, μια είδηση που δεν πρέπει να ξεχνάμε
Έχει ως αποτέλεσμα 16 νεκρούς, 4 αγνοούμενους και οι εικόνες που καταγράφονται μέχρι και αυτήν την ώρα στο θριάσιο νοσοκομείο είναι πραγματικά τραγικές, γιατί υπάρχουν οικογένειες που περιμένουν μία καλή είδηση. Υπάρχουν άνθρωποι που αγνοούνται και υπάρχει και αυτός ο φόβος ότι δεν αποκλείεται να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η λίστα των θυμάτων από αυτήν την φωνική κακοκαιρία. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα και στην Κρήτη. Υπάρχει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων και από πού ξεκινάει, έτσι? Ναι, να πούμε ότι ήδη το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων έχει εκδώσει μία ανακοίνωση για αυξημένη προσοχή τις επόμενες ώρες. Με βάση την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η Κρήτη θα χτυπηθεί από την κακοκαιρία, όχι όμως στο βαθμό που χτυπήθηκε η υπόλοιπη Ελλάδα, Πελοπόννησος και κυρίως η Βόρεια Ελλάδα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή την ώρα υπάρχει πρόβλημα και στην Πιερία και την Ημαθία, αλλά και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα Χανιά κυρίως θα πληγούν από μια δυνατή νεροποντή, η οποία θα ξεκινήσει από τα βόρεια των Χανίων και μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει επεκταθεί κυρίως στη νότια Κρήτη, με ψηλόβροχο και ενδεχομένως καταιγίδες σε κάποια σημεία του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου, αλλά και της περιφερειακής ενότητας του Λασιθίου. Κλείνοντας, να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα στις πληγήσεις περιοχές βρέθηκαν και η κυρία Γεννηματά και ο κύριος Ανδρουλάκης. Μάνο, να σε ευχαριστήσω πολύ.